ναός του Ολυμπίου Θεός, ή αλλιώς σήμερα η στήλη του Ολυμπίου Θεός ή οι στήλες του Ολυμπίου Θεός, όπως ονομάζονται, λανθασμένα σήμερα, βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λίγα μέτρα μακριά από την Ακρόπολη. Αποτελούν σίγουρα ένα από τα πιο γνωστά μνημεία της πόλης. Όχι άδικα, ήταν ένας ναός που ήταν αφιερωμένος στον μεγαλύτερο θεό όλων των θεών του Ολύμπου. Η ίδρυσή του ουσιαστικά γίνεται από ένα μυθικό πρόσωπο, από τον Δευκαλίωνα. Λέγεται πως μετά τον κατακλυσμό ουσιαστικά έστησε τον ναό προς την τιμή της σωτηρίας του. Ουσιαστικά όμως η ίδρυση του συγκεκριμένου ναού γίνεται επίσημα, τουλάχιστον ιστορικά, από τον Πισίστρατο, από τον εγγονό του Μεγάλου Τυράννου, ο οποίος σκέφτηκε για να επικαλύψει την δύναμη των μεγάλων ναών της Μικράς Ασίας, να χτίσει έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο ναό της εποχής, να είναι μεγαλοπρεπής, ώστε να δείξει την δύναμή του. Με την πτώση της τυραννίδας, φυσικά, σταματάει αυτό το έργο. Αξίζει να πω πως ο ναός δεν χτίστηκε κατευθείαν. Για να χτιστεί πήρε πάρα πολλούς αιώνες, μιας και όποιος ξεκινούσε το έργο το σταματούσε στη μέση. Με την πτώση λοιπόν της πυραμίδας σταμάτησε το έργο τον 6ο αιώνα π.Χ. του πύχη της κοινήσης, και οι Αθηναίοι δεν ήθελαν πλέον να το χτίσουν για τον λόγο το ότι τους θύμισε την τυραννία. Πλέον υπήρχε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα και δεν χρειαζόταν να χτιστεί ένας τέτοιος ναός. Το αναφέρει μάλιστα και ο Αριστοτέλης αυτό, πως αποτελούσε ουσιαστικά ύβρι το χτίσιμο ενός τόσο μεγάλου σε μέγεθος ναού. Ουσιαστικά κάποια κομμάτια του παλιού ναού χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός τείχους που θα δούμε, του Θεμιστόκλη τείχους, και έχουν βρεθεί κιόλας κάποια κομμάτια του παλιού ναού. Σήμερα δηλαδή έχουμε βρει κάποια κομμάτια του σε διάφορα σημεία της πόλης. Τον 4ο αιώνα π.Χ. αναλαμβάνει ο Λυκούργος να κάνει κάποιο έργο, δεν καταφέρνει όμως, γιατί ήταν ο τελευταίος που άρχισε να χτίζει ναού την κλασική περίοδο, δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Και έτσι έχουμε τον Αντίοχο τον 4ο, ο οποίος έρχεται τον 3ο αιώνα π.Χ. για να τον χτίσει εκ νέου, σε νέα σχέδια πλέον. Τα σχέδια τα αναλαμβάνει ο Κοσούτιος, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αντιόχου δεν προχωράει το έργο, το αφήνει στη μέση. Και μέχρι τότε, μέχρι εκείνο τον αιώνα, ο ναός ήταν ανοιχτός από πάνω. Ήταν λογικό, μιας και δεν γνώριζαν το πώς θα έκαναν τη ζέστηση. Μέχρι τότε δηλαδή δεν είχαν αυτή τη γνώση, και από εκεί και πέρα φαίνεται πως την απέκτησαν αυτή τη γνώση.